συνηθίσει να βγαίνουν οι εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και μετά να μην βγαίνουν? Όχι! Εδώ θα κάνουμε τη διαφορά. Θα βγαίνουμε και τα Σάββατα, έτσι για να σας τις σπάσουμε. Είμαστε εδώ! Θα είμαστε εδώ για παραπάνω ώρα από ό,τι τις καθημερινές. Δηλαδή, διπλό το έγκλημα. Θέλω να πω, έτσι το έχουμε σχεδιάσει. Ποτέ δεν ξέρεις όμως τι γίνεται, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη. Έτσι είναι η ζωή, απρόβλεπτη. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα μέχρι στιγμής λέει: Γιώργος Θεοφάνους εδώ! Όλε! Είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. 200 άνθρωποι χειροκροτούν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν τους ακούτε. Και Σμαράγδα Καρύδη εδώ! Και ποιος ξέρει τι άλλο. Αλήθεια σας το λέω. Πάμε να κάτσουμε λοιπόν εδώ στα αγόρια μου. Κορίτσι μας. Κωνσταντίνε, θέλω εσύ να μου πεις πρωτίστως πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ και το Σάββατο. Μίλησε. Αισθάνομαι λίγο ήλωτας. Ωραία. Δεν πειράζει, εντάξει, θα το υποστούμε. Γι' αυτό θα κάνουμε και Σάββατο εκπομπή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έτσι κάνε την καρδιά σου, Πέτρα, από του Κυριακού σου, Κωνσταντίνε. Ήλωτας. Εσύ, Δημήτρη, πώς αισθάνεσαι? Εγώ, παιδιά, αισθάνομαι ένας εργάτης της καθημερινότητας της τηλεόρασης, καθότι καταλαβαίνετε πως η εμπειρία είναι μεγάλη και τα Σάββατα επίσης είναι λίγα. Τα Σάββατα είναι λίγα. Πιανού. Εντάξει, σε σχέση με τις καθημερινές. Α, είναι πιο λίγα. 5 προς 1 είναι μια χαρά. Καλή, ναι. Φαντάζομαι 5 Σαββατά και μια καθημερινή. Εσύ που πηγαίνεις και στην Καλκίδα το πρωί κατά τις 6 ώρα. Εντάξει. Ωραίο το Σάββατο. Η ζωή είναι όμορφη. Δεν πειράζει, παιδιά. Ρε, περνάμε καλά. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω για σένα. Και η εκπομπή του Σαββάτου θα είναι πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες εκπομπές. Θα έχει πρωτοτυπίες. Θα έχει εκπλήξεις, ανατροπές. Αυτοσχεδιασμό. Αυτοσχεδιασμό πολύ. Καταρχάς, σκέψου πώς είναι που δουλεύουν καθημερινές και δεν μας βλέπουν και τώρα Σάββατο μπορούν να πάρουν. Μα για εσάς το κάνουμε, βρε κουτά. Άμα δουλεύετε τις καθημερινές, να μπορείτε να μας δείτε το Σάββατο. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν. Τι θα κάνει, θα κάτσει να δείτε το εδώ. Βέβαια, τι. Τι άλλο θα έκανε, ας πούμε, Σάββατο μεσημέρι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο θα έκανε. Αυτό ακριβώς θα έκανε. Άκου τώρα τι θέλω να σου πω. Έχουμε social media. Το γνωρίζεις αυτό. Θέλω να μπει στα social media. Τα οποία είναι, Δημήτρη μου. Να διακόψω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Δεν έχουμε το τάμπλετ. Δεν πειράζει, τα ξέρω εγώ στο κεφάλι μου. Δεν πειράζει, παιδιά, έχουμε κινητά. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, τα social media. Hashtag εδώ, κάτω παύλα Sky TV, για να μπορείτε να κάνετε στο Twitter αυτό που θέλετε. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι ανεβάζουμε φωτογραφίες στο Instagram. Παπάκι εντό κάτω παύλα Sky TV. Θα τα δούμε όμως τη Δευτέρα, γιατί δεν έχουμε τάμπλετ σήμερα. Έχουμε, ρε άνθρωποι, θα μας έρθει τώρα. Εδώ τώρα έρχεται το τάμπλετ. Στο σούπερ από κάτω είδατε hashtag εντό. Δεν είναι σκέτο εντό, είναι εντό κάτω παύλα Sky TV. Θα διορθωθεί και. Δεν θέλω να κάνετε λάθος. Κοίτα, έλα εδώ, κάτω κάτω. Λοιπόν, φρέσκο iPad. Δύο είναι το διαλέξω. Έτσι, θα τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, στείλτε μου μηνύματα, στείλτε μου φωτογραφίες. Θέλετε να μου στείλετε και κάποιες ερωτήσεις, γιατί θα έρθει εδώ η Σμαράγδα Καρύδη. Υπέροχα. Και μπορεί να θέλετε να τη ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο. Ίσως κάτι πιο πικάντικο, ίσως κάτι λίγο πιο αντιάκριτο. Θα με βγάλετε και από την δύσκολη θέση. Θα πω ότι το ρωτήσατε εσείς. Αυτό που φοβάστε πως θα πει η Ντορέτα, πείτε το εσείς. Hashtag εντό κάτω παύλα Sky TV. Τι άλλο σου έχω σήμερα, πέρα από το. Αυτό είναι το ακουστικό μου, το ξέρω, το βάλω πίσω από τα αυτή μου. Ευχαριστώ.